Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, σφάλουν όσοι επικαλούνται πνευματικούς λόγους για να αρνηθούν το εμβόλιο. Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης. Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος. ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Ζήτημα εθνικής σημασίας η αναζωογόνηση της υπαίθρου στο νομό. Ανάγκη μια ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη Προέδρου στην ηγεσία του Κινάλ στις κάλπες της 5 Δεκεμβρίου. Και θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας ενημέρωση μετά του κορονοϊού. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ένα 24ωρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. 6 ασθενείς με κορονοϊό εξέπνευσαν τις τελευταίες 24 ώρες στο νοσοκομείο της πόλης, ανάμεσά τους και μία 39χρονη γυναίκα από την Ορεστιάδα. Στη ΜΕΘ νοσοκομείου βρίσκονται σήμερα το πρωί 13 άτομα, ενώ άλλα 43 νοσηλεύονται στις απλές κλίνες COVID. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, ο Σεβασμιότατος, ο κύριος Άνθιμος, μιλώντας στον Maximum FM και στον Δημήτρη Κολλιό, στέλνει για άλλη μια φορά το δικό του μήνυμα, λέγοντας πως φάλουν όσοι επικαλούνται πνευματικούς λόγους για να αρνηθούν το εμβόλιο. Το να φοβάται κάποιος, το καταλαβαίνω. Το να έχει μια πάθηση, το καταλαβαίνω. Αλλά το να βγαίνει μια νέα κοπέλα που την είδα 30 χρονών περίπου στην τηλεόραση και να λέει «Εγώ αντιστέκομαι στο εμβόλιο». Τι αντιστέκεσαι, κορίτσι μου, στο θάνατο? Αν νομίζεις ότι θα τον κερδίσεις στα μαρμαρένια λόνια που λένε και τα παλιά τραγούδια, καλά, να ζήσεις με αυτή την ψευδέστηση. Γιατί να μην προφυλαχτούμε? Και κυρίως θα είμαστε υπεύθυνοι όσοι δεν εμβολιάζονται για ένα επόμενο κύμα που θα είναι ακόμα πιο καταστροφικό. Αναγκάζονται τώρα και εμβολιάζουν τα παιδιά μόνο και μόνο επειδή δεν εμβολιάζονται οι μεγάλοι άνθρωποι. Δηλαδή προτιμούμε τα παιδιά μας να λειτουργήσουν ως πειραματόζωα παρά εμείς. Και όταν πάθει κάποιος κάτι, το είχα πει έμεσα παλιότερα και κάποιοι με έτσι κακολογούσαν, ότι πάμε τώρα στο νοσοκομείο και μετά έχουμε την απέτηση να μας περιποιηθούν. Δεν υπάρχει δυνατότητα πια, γι' αυτό το είπα και στον Άγιο Νεκτάριο. Το νοσοκομείο μας, έχω στοιχεία, είναι όλοι ανεμβολίαστοι αυτοί που είναι μέσα. Λοιπόν, έχουμε την εντύπωση ότι τα ελικόπτερα θα περιμένουν έξω από το νοσοκομείο παρκαρισμένα να παίρνουν τους Αλεξανδρουπολίτες για να τους πηγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία των άλλων πόλεων ελληνικών. Ποιον? Όλα γεμάτα είναι. Θα πεθάνουμε έτσι. Άδικο δεν είναι. Και δεν είναι να πεθάνουμε. Είναι ότι σε αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αρρώστια, σκάζεις. Δεν πεθαίνεις απλώς. Σκάζεις από έλλειψη οξυγόνου. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Αυτό εμένα με πονάει για τους συμπολίτες μου, για τους συνανθρώπους μας. Με πονάει, γι' αυτό και φωνάζω. Να προστατευτούμε όσο γίνεται περισσότερο. Και ακούω διάφορα τώρα κάτι, ας πούμε, πράγματα που δεν είναι ούτε λογικά, πολύ περισσότερο δεν είναι πνευματικά. Όποιος επικαλείται λόγους πνευματικούς, σφάλει, είναι τελείως πλανεμένος. Σφάλει πάρα πολύ, δεν έχει καμία σχέση με την πίστη μας μια άρνηση του εμβολίου. Όπως δεν έχει σχέση με την πίστη μας το να αρνηθώ να πάω στον οδοντίατρο ή να αρνηθώ να πάω στον ορθοπαιδικό εάν με πονάει το πόδι μου ή το χέρι μου. Ναι. Όταν βλέπω και τον πολιτικό κόσμο να μην μπορεί να συμφωνήσει αλλά να παίζει με λόγια, με κουβεντούλες, με ρήματα και ουσιαστικά και άρθρα, όχι έτσι, τι θα πει προαιρετικός εμβολιασμός? Γελάει ο κόσμος που ξέρει λίγα γράμματα αν ακούει τέτοιες λέξεις. Γιατί δεν έχουν τη δύναμη να ομονοήσουν ούτε απέναντι σε αυτό. Ο λαός μας κάποτε θα τους καταλογίσει τους θανάτους. Που δεν βρήκαν τη δύναμη να σταθούν όλοι, έτσι, σε μία γραμμή και να πούν εμβολιαστείτε. Έχετε εμβολιαστείτε, δίκιο. Ένας με τη σειρά. Αυτό είναι απαράδεκτο δηλαδή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούν να πιστέψουν κανέναν.
Δεν πιστεύω. Ναι, πράγματι. Και το να έχουν μια άλλη άποψη για τα θέματα τα οικονομικά, λέω, μπορεί να το βλέπει από άλλη οπτική γωνία. Εγώ μ' αρέσει, ακούω και τις αντίθετες απόψεις. Μπορεί κάτι να μην το είχαμε αντιληφθεί και να το βλέπει εκείνος απ' έξω. Ναι, το ακούω. Δικαιούται. Αλλά για το θέμα της ζωής και του θανάτου. Ναι. Για το θέμα του να ζήσουμε ή να πεθάνουμε. Υπάρχει άλλη άποψη. Υπάρχει και... Είναι δυνατόν. Θετικό στον κορονοϊό είναι εδώ και λίγες ημέρες ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κύριος Νίκος Τσαλικίδης. Το αποκάλυψε ο ίδιος με σχετική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αν και όπως είπε, εμβολιασμένος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ και λίγες ημέρες μετά από ένα rapid και ένα μοριακό τεστ, διαγνώστηκα να είμαι θετικός στον κορονοϊό. Από ό,τι φαίνεται, δεν τη γλίτωσα ούτε εγώ. Ωστόσο, λόγω πλήρως εμβολιασμού μου, τα συμπτώματα που είχα ήταν ήπια, βήχα, συνάχη και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους γιατρούς μου πήρα όλα τα μέτρα προστασίας και είμαι ασφαλής. Εν τέλει, θετική στον COVID-19 βρέθηκαν και τα παιδιά και η Βασιλική Καρακάση. Τεθήκαμε άμεσα σε περιορισμό στο σπίτι και ενημερώσαμε όλες τις επαφές μας τις κρίσιμες ημέρες. Είμαστε όλοι καλά και για λίγες ημέρες ακόμη θα μείνουμε στο σπίτι και ξεκούραστε. Μπορεί να χάσαμε την καθημερινότητά μας, αλλά κερδίσαμε και πάλι τις αγκαλιές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμπαράσταση και τα μηνύματά σας. Ξέρω πως δεν είμαστε οι μόνοι που το περνάμε και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι σε έξαρση ο ιός, υπάρχει ο φόβος και προβληματισμός για την επόμενη ημέρα, για την επιχείρηση, τη δουλειά μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, για το σχολείο των παιδιών μας. Πρέπει όμως όλοι να θυμόμαστε ότι αργά ή γρήγορα όλο αυτό θα τελειώσει και σύντομα θα επανέλθουμε στην κανονική μας ζωή και θα θυμόμαστε αυτή την περίοδο σαν ένα διάλειμμα, κάτι σαν αναγκαίο κακό που το αφήσαμε πίσω. Θα συνεχίσουμε να ζούμε και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Όλα αυτά όμως για να γίνουν πρέπει να περιοριστεί ο ιός και να βάλουμε ξεκάθαρα και αμοιβαία όλοι μαζί πλάτη σε αυτή την προσπάθεια, όπως ακριβώς λένε οι γιατροί και οι οδηγίες του ΕΟΔΗ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστατέψουμε τους δικούς μας και θα επανέλθουμε γρήγορα και εύκολα στην κανονική ζωή. Μέχρι τότε ας κάνουμε ό,τι μπορούμε και χρειάζεται. Εμείς μέχρι το τέλος του περιορισμού μας απολαμβάνουμε τη ζωή στο σπίτι με αγκαλιές, δραστηριότητες και διάβασμα. Άστραψε και βρόντιξε ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου του Δημοτήχου, ο κύριος Βαγγέλης Βουδούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία τη Μανάκα για τη στάση των συμπολιτών του, όπως λέει, με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων. Τα είπε χωρίς περιστροφές ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου Βαγγέλης Βουδούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα για τη στάση των συμπολιτών του με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων, όσο και την υποστελέχωση του Ιδρύματος με προσωπικό που δεν επαρκεί για να αντέξει τις μεγάλες απαιτήσεις που προκύπτουν λόγω της πανδημίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, περιμένουμε να έρθει ένα τσουνάμι κρουσμάτων, αφού τίποτα δεν δείχνει ότι πάμε για ύφεση. Και ενώ τα περιστατικά έρχονται σοριδών από το Τυχερό μέχρι το Ορμένιο, το προσωπικό είναι λιγοστό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Δύο μόνιμοι, ένας βοηθητικός από τις Σφαίρες και οι εφημερίες από την Αλεξανδρούπολη δεν είναι αρκετές σε ένα πληθυσμό που ξεπερνά τους 80.000 ανθρώπους από τρεις διαφορετικούς δήμους. Συμπερασματικά, τα περιστατικά δείχνουν ασθενείς νέους σε ηλικία ανεμβολίας τους, αλλά με κακή εξέλιξη της νόσου και μεγαλύτερης ηλικίας εμβολιασμένους με αντιμετωπίσιμη εξέλιξη της νόσου. Ο κ. Βουδούρης δήλωσε υπέρμαχος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού αλλά και των αυστηρότερων μέτρων στα σχολεία. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω πώς ξεκίνησε αυτός ο διάλογος για το ποιος θέλει να το κάνει. Τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Βουδούρης. Τα εμβόλια πάντα ήταν υποχρεωτικά και ειδικά τα επικίνδυνα. Δεν υπάρχει λογική. Ο πληθυσμός εμβολιάζεται, τα εμβόλια κυκλοφορούν εδώ και ένα χρόνο, τα αποτελέσματα φαίνονται και ακόμη ακούω διάφορες περίεργες θεωρίες. Στα σχολεία θα πρέπει τα μέτρα να γίνουν πιο αυστηρά, όπως ανέφερε. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών. Χρειάζεται σοβαρότητα και όχι κοροϊδία, διότι λένε ότι κάνουν self-test, rapid test και στην πραγματικότητα λένε ψέματα. Τι νομίζουν πως πετυχαίνουν με αυτό? Η εικόνα είναι τραγική. Να βλέπεις τον ασθενή να πνίγει και να μην μπορείς να τον βοηθήσεις, κατέληξε χαρακτηριστικά. Κοίτα, για την υποχρεότητα εγώ συμφωνώ και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το διάλογο που κάνουν. Ποιος θέλει να εμβολιαστεί και ποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί. Τα εμβόλια πάντα ήταν υποχρεωτικά, ναι. Ειδικά τα επικίνδυνα. Ναι. Από πού βγήκε αυτό το κίνημα τώρα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν υπάρχει λογική αυτό. Τόσο πληθυσμός εμβολιάστηκε. Δύο χρόνια εδώ κυκλοφορεί το εμβόλιο. Βλέπουμε στην πράξη τα αποτελέσματα και ακούω διάφορες περίεργες θεωρίες. Εγώ είμαι για τον υποχρεωτικό, για πιο αυστηρά μέτρα. Και ειδικά στα σχολεία. Στα σχολεία χρειάζεται μια συνεργασία με τους γονείς, μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Και σοβαρότητα, αυτό το πράγμα δεν στέλνει ούτε αστεία, ούτε κοροϊδία. Έκαναμε το rapid test, ενώ στην πραγματικότητα δεν έκανε το rapid test. Μάλιστα. Στο Δημότυχο τώρα το Σαββατοκύριακο, είχαμε γλέντια και πανηγύρια και ποιος έλεγχε την κατάσταση. Αυτά τα παιδιά εκεί που είχαν στα πάρτι. Έλεγχε κανένα τα rapid test. Πιο σοβαρά πρέπει να δούμε το πρόβλημα. Δεν είναι αστείο. Η εικόνα είναι τραγική. Να τον βλέπεις ο άλλος να πνίγεται και να μπορείς να τον βοηθήσεις.
Τώρα πάμε στα ζητήματα που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με την απόφαση που είχε πάρει, την αρχική απόφαση που είχε πάρει η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων. Λίγες μέρες όμως μετά υπήρξε ανάκληση αυτής της απόφασης και προχώρησε σε μερική επαναλειτουργία των περιφερειακών ιατρείων. Ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κ. Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη, λέει ότι αυτή η απόφαση δεν μας ικανοποιεί, καθώς εξακολουθούμε να ζητάμε την πλήρη λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων. Επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα ζητά ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, που είδε τα περιφερειακά ιατρία να ξανανοίγουν μερικώς, αλλά επιμένει στην πλήρη επαναλειτουργία τους και την ενίσχυσή τους με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η απόφαση του διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης για την αναστολή της λειτουργίας τους ήταν λάθος. Τώρα τα επανέφερε μερικώς. Πρέπει να πανηγυρίζουμε λοιπόν γι' αυτό, αναρωτήθηκε ο Δήμαρχος. Τόνισε επίσης ότι δεν φταίει ο κ. Τσαλικάκης που δεν καταλαβαίνει τη σπουδαιότητα της λειτουργίας ενός περιφερειακού ιατρίου στους διάσπαρτους οικισμούς του Δήμου Σουφλίου. Φταίει, όπως είπε, αυτός που τον διόρισε σε αυτή τη θέση, κατέληξε ο κύριος Καλακίκος. Και δεν υπήρχε προγραμματισμός. Αποδείχτηκε για να πάρει πίσω ότι η απόφασή του ήταν προς λάθος κατεύθυνση. Αυτό το οποίο χρειάζεται να πιστεί και γενικά το σύστημα υγείας είναι ότι πρέπει να ρίξουμε βάρος στην πρωτοβάθμια υγεία. Δήμαρχε, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Είναι και απόδειξη η απόφαση αναστολής, ας το πούμε, της αρχικής του απόφασης. Είναι και απόδειξη ότι υπήρχε τελικά και άλλος τρόπος. Έτσι. Μπορούσε να γίνει δουλειά και με διαφορετικό τρόπο. Και επέλεξε να το λύσει με μια λανθασμένη τακτική. Έτσι. Με τη χειρότερη για τους ακρίτες, για τους απομακρυσμένους οικισμούς, για τους κατοίκους. Εγώ επαναλαμβάνω ότι και αυτό που έκανε είναι ημίμητρο. Δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Η κανονικότητα της λειτουργίας είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση, που εγώ ανήκω σε αυτή, αλλά αγωνίζουμε με άλλο πνεύμα, αν θέλετε, σε οτιδήποτε, ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν εφαρμογή και δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης του κορονοϊού και να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ότι τη μάχη δίνουμε στα νοσοκομεία. Τη μάχη τη δίνουμε παντού. Μία είναι η λύση, κύριε Αποστολίδη, και νομίζω ότι είμαι σαφής. Η κανονικότητα, αυτά είναι μήμετρα. Δεν είναι, και αυτά προχερότητες είναι. Και θα πρέπει πλέον να συζητήσουν με τους εκπροσώπους και με την τοπική κοινωνία. Το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, ανήκουν σε άλλες εποχές. Καλά, δεν είναι αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Είδατε, είπα να χώρισε ουσιαστικά η τέταρτη είπα. Αποφάσισε διάταξη και ξαναδιάταξε τα προηγούμενα, ξέρω εγώ. Ναι, κύριε Αποστολίδη, στο τέλος θα μας πούνε ότι τα κλείνουμε, θα σας δώσουμε μία μέρα και εμείς θα πανηγυρίζουμε την ημέρα. Εντάξει. Έτσι, δηλαδή, αυτές οι τακτικές, εντάξει, ένα βήμα πριν το χείλο της καταστροφής. Ναι. Εντάξει, αυτές τις τακτικές τις έχουμε μάθει. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν και ο τρόπος θυμίζει πανικό. Κατατέθηκε ερώτηση από τον βουλευτή της Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, για την άδικη και απαράδεκτη, όπως αναφέρει, μετακίνηση αναισθησιολόγων του νοσοκομείου Κομωτινής προς το νοσοκομείο των Σερών. Κατατέθηκε ερώτηση από τον βουλευτή Ροδόπης του Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θανάσιο Πλεύρη, για την άδικη και απαράδεκτη μετακίνηση δύο αναισθησιολόγων του νοσοκομείου της Κομωτινής προς το νοσοκομείο των Σερών. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής. Έχετε βάλει τελικά ως στόχο την πλήρη διάλυση του πολύπαθου και υποστελεχωμένου νοσοκομείου Κομωτινής σε μία περίοδο πρωτοφανούς έξαρσης πανδημικής κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας? Θα προβείτε επιτέλους σε μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και στην περίπτωσή μας αναισθησιολόγων, όπως επιμένω ζητάει το κίνημα αλλαγής, αντί να δοκιμάζεται τα όρια των αντοχών του εξουθενωμένου προσωπικού των νοσοκομείων, βάζοντας σε χειρότερο κίνδυνο τη δημόσια υγεία? Γιατί επιλέγεται το νοσοκομείο της Κομωτινής για μετακινήσεις αναισθησιολόγων σε απόσταση 200 χιλιόμετρων, όταν υπάρχουν μεγάλες δομές υγείας δίπλα στις αίρες που θα μπορούσαν να καλύψουν μια πρόσκαιρη και επίγουσα ανάγκη? Είναι τελικά οι Θράκοι και οι εργαζόμενοι στην περιοχή μας οι φτωχοί συγγενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας? Σκοπεύετε να ανακαλέσετε άμεσα την απόφαση μετακίνησης των δύο αναισθησιολόγων Καμίλο Γλουμπιουλέντ και Κούτσι Βασιλείου που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής?
στη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης που έγινε πριν από λίγα 24 ώρα. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χαρίτου, τοποθετήθηκε επί του προσχεδίου της έκθεσης που κατατέθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής αρχικά επανέλαβε την πρόταση που είχε καταθέσει ο κ. Κατρούγκαλος για τη διαμόρφωση πορίσματος, η οποία περιείχε δύο άξονες. Στη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης που έγινε, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου τοποθετήθηκε επί του προσχεδίου της έκθεσης που κατατέθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής αρχικά επανέλαβε την πρόταση που είχε καταθέσει ο κ. Κατρούγκαλος για τη διαμόρφωση πορίσματος που θα περιέχει δύο άξονες, έναν για τα αναπτυξιακά της Θράκης και ένα για τα θεσμικά όπως αρχικά είχε αποφασιστεί στη Διακομματική Επιτροπή. Ο βουλευτής στη συνέχεια προχώρησε σε συγκεκριμένες επισημάνσεις για το προσχέδιο της έκθεσης που έχει κατατεθεί από την πλευρά της πλειοψηφίας, αναφέροντας ότι πέντε άξονες περιλαμβάνει δεν συγκροτούν ενιαίο σχέδιο με σαφείς στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και χρονικό ορίζοντα. Σημείωσε ενδεικτικά το παράδειγμα ότι η Θράκη στερεί σημαντικά ως ποσοστό στο κατακεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το σύνολο της χώρας και αναρωτήθηκε εάν θα υπάρξει στόχος για σύγκληση και για κάποιο χρονικό διάστημα. Ανάλογη αναφορά έκανε και για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και μετανάστευσης των νέων στη Θράκη, ερωτώμενος εάν θα υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι και μετρήσιμα αποτελέσματα. Διαφορετικά, τόνισε, οι πέντε άξονες του προσχεδίου μοιάζουν με καλάθια στα οποία έχουν φορτωθεί πράγματι και καλές και αμφιλεγόμενες δράσεις και έργα, χωρίς όμως ιεραρχήσεις και προτεραιότητες ως προς την υλοποίησή τους. Είναι ανάγκη να γνωρίζουν στη Θράκη ποια είναι τα έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο και αφορούν συνολικά στην περιοχή και βέβαια τι αντιπροσωπεύουν σε πόρους ως ποσοστό σε σύγκριση με το συνολικό ύψος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε μια περιοχή που υπολείπεται αναπτυξιακά και γι' αυτό άλλωστε το λόγο συγκροτήθηκε η Διακομματική. Την 3η 23 Νοεμβρίου θα γίνει τελική συζήτηση για το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής Θράκης. Την κατάθεση δηλαδή από την πλευρά μας πορίσματος. Πρότασης που θα περιέχει τους δύο άξονες, έναν για τα αναπτυξιακά της Θράκης και έναν για τα θεσμικά, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί κατά τη γνώμη μου στην Επιτροπή. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, να έχω την ευκαιρία στην τελική συζήτηση στην Επιτροπή να εκθέσω τους λόγους μιας τέτοιας αναγκαιότητας, όπως και τους λόγους που κατά την άποψή μου οδήγησαν στην υπαναχώρηση από την αρχική κατεύθυνση της Διακομματικής. Θέλω στρατιώτης βουλευτής με αίσθημα ευθύνης να τονίσω ότι και σε ένα μόνο θέμα αν ήταν δυνατόν να συγκλίνουν οι πολιτικές δυνάμεις, όφιλο να το κάνουν βάζοντας στην άκρη άλλες σκοπιμότητες. Και όπως έγινε γνωστό στην προηγούμενη συνεδρίασή μας από τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, υπάρχει το πλαίσιο αυτό των θεσμικών προτάσεων στο οποίο με παραχωρήσεις, όπως γίνεται σε κάθε προσπάθεια συνένεσης, έχει καταλήξει το Προεδρείο. Ως προς το ίδιο το προσχέδιο που σήμερα συζητούμε, ήθελα να καταθέσω 2-3 σκέψεις. Οι πέντε από τους άξονες που περιλαμβάνει, κατά τη γνώμη μου, δεν συγκροτούν ενιαίο σχέδιο, με σαφείς στόχους, με προσδιορισμένα χρονικά όρια και με μετρήσιμα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η Θράκη υστερεί σημαντικά ως ποσοστό ενώ στο κατακεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Υπάρχει στόχος για σύγκληση και αν ναι με πιο χρονικό ορίζοντα. Το ίδιο ισχύει και για κρίσιμα άλλα θέματα, την ανεργία, τη μετανάστευση των νέων. Έχουμε τα πιο υψηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Θα υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι και χρονοδιαγράμματα σύγκλησης. Το ίδιο θα έλεγα εσύ για πολλά άλλα θέματα. Πολύ και σκληρή δουλειά έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, το πόρισμα της οποίας θα το γνωρίζουμε σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 23 του μηνός. Αυτό τουλάχιστον μας πληροφόρησε πριν από λίγες ημέρες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η πρόεδρος της Επιτροπής. Οι 140 περίπου σελίδες θα είναι γνωστές σε όλους μας, σε όλους τους στρακιώτες και σε όλους τους κατοίκους της περιφέρειάς μας σε λίγες ημέρες για να ξέρουμε τελικά τι θα περιέχει αυτό το κείμενο, το οποίο τελικά, όπως είπαμε, δεν έγινε αποδεκτά κοινό και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το σχολιάσουμε αμέσως τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσκάκη, ο οποίος βεβαίως και συμμετείχε σε όλες τις διεργασίες, εργασίες της Διακομματικής Επιτροπής. Θα έχει ενδιαφέρον το δικό του σχόλιο. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά, που απόψε είστε κοντά μας και όπως είπα πριν από λίγο, σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 23 του μηνός, θα γνωρίζουμε όλοι τι συμπεριλαμβάνει το πόρισμα της Διακομματικής. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι έγινε πολλή δουλειά, όχι απλά για να γίνει, με ουσία και περιεχόμενο.
Η πορεία των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη στη Θράκη πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Η επανασυγκρότηση της συγκεκριμένης επιτροπής υπήρξε επιδίωξή μου ήδη από το 2015. Τον Ιούνιο του 2015 με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη καταθέσαμε γραπτή ερώτηση προς την τότε κυβέρνηση με το συγκεκριμένο αίτημα, πρόταση που υπογράφτηκε από 58 βουλευτές. Και μάλιστα για λόγους συμβολισμού ο τελευταίος που υπέγραψε ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Μετά τις δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβριο του 2015, όντας ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θράκη, συνέχισα ταλάντευτα να διεκδικώ και να αναδεικνύω την αναγκαιότητα συγκρότησης της συγκεκριμένης επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας περιφρόνησε και το αίτημά μας αλλά και την Θράκη. Αντιθέτως, ο νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις αντίξωες συνθήκες διακυβέρνησης λόγω πανδημίας και κρίσης στα σύνορά μας, δικαίωσε το διαχρονικό αίτημά μας. Αντιλαμβανόμενος την αναγκαιότητα της συγκρότησης και συνεχίζοντας την παράδοση του αημνήστου πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος ως γνωστόν για λόγους ιστορικούς το καταθέτω, συνέστησε την πρώτη διακομματική επιτροπή στις αρχές της δεκαετίας του 90 και το 92 είχαμε το πρώτο πρακτικό, ναι. και μάλιστα οι πολιτικές που υπαγόρευε εφαρμόστηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις σε ένα ποσοστό. Και μάλιστα μέχρι και σήμερα μπορώ να πω. Και νομίζω ότι αυτό το βήμα ήταν πολύ σημαντικό και έτσι και εγώ. Ναι, μόνο που αυτό το πόρισμα το 92 έμεινε σε ένα σιρτάρι ξεχασμένο. Ας μην γίνει το ίδιο και με το πόρισμα αυτής της Διακομματικής Επιτροπής, κύριε Βουλευτά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι και η κυριότερη έννοια μας, έτσι. Κυρία Μπασχάκη, θέλω να καταθέσω ότι σε ένα ποσοστό, το διευκρίνησα, αυτού του πρακτικού έγινε πράξη από τις μετέπειτα κυβερνήσεις και την ίδια την κυβέρνηση του τότε αημνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ωστόσο όμως εγώ με την ευκαιρία αυτή ευχαρίστησα από το βήματος της Διακομματικής Επιτροπής τα κόμματα, τα υπουργεία, τις αρχές, τους φορείς και ιδιαίτερα θερμά όλους τους απλούς πολίτες οι οποίοι κατέθεσαν ένα πλούσιο υλικό προτάσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Προσωπικά εγώ κατέθεσα ένα πλήρη φάκελο με 22 σελίδες με συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτικές που αφορούν κυρίως τον νομό Εύρου και φυσικά και για όλο το φάσμα των υποδομών, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών. Είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι στο προσχέδιο του πορίσματος συμπεριλήφθησαν πολλές από τις καινοτόμες και οραματικές προτάσεις μου, όπως αυτές αφορούν τις υποδομές του πρωτογενούς τομέα με έργα αρδευτικού χαρακτήρα, αναβασμών, την επιτάχυση έργων αναβάθμισης και ολοκλήρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των μεταφορών, θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές και πολλά τα οποία θα γνωστοποιηθούν με την ευκαιρία της κοινοποίησης του τελικού πορίσματος. Ναι. Όπως προείπα, οι εργασίες της Επιτροπής βρίσκονται και εσείς το είπατε και όπως το δήλωσε και η πρόεδρος, η κυρία Μπακογιάννη, στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Όπως γνωρίζετε, ο διακομματικός χαρακτήρας της Επιτροπής προϋποθέτει συνένεση, ναι, προκειμένου να καταλήξουμε. Κύριε Βουλευτά, εντάξει, τώρα για τη συνένεση κείμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί το κείμενο, όπως είπα, δεν θα είναι κοινό, δεν θα είναι ομόφωνο το πόρισμα, άρα συνένεση δεν υπήρξε. Αυτό βέβαια μας προβληματίζει για το πώς πραγματικά μπορούν να υλοποιηθούν έστω τα πιο βασικά, πιο κομβικά σημεία του πορίσματος. Κανείς θα περίμενε ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα υπάρξει σύμπνοια, συνεννόηση, ομόνοια στις απόψεις των κομμάτων. Συμφωνώ με την επισήμανση την οποία κάνετε, διότι η αντιπολίτευση, κυρίως η αντιπολίτευση, η αξιωματική, εισηγήθηκε εκ μέρους στις πράγματα που έχουν σχέση με θεσμικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς αποπροσανατολίζουν από τον αρχικό στόχο της Επιτροπής. Ο αρχικός στόχος της Επιτροπής και όπως ήταν και η απόφαση είναι η πρόοδος και η ανάπτυξη στη Θράκη. Εργαζόμαστε όμως με πνεύμα
συνεννόησης προκειμένου να προκύψει μια κοινή συνισταμένη. Και μάλιστα δε, έχουμε και ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Κύριε Βουλευτά, τι κοινή συνισταμένη? Εμείς μάθαμε από τον κύριο Κατρούγκαλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει δικό του πόρισμα ξεχωριστό. Εντάξει, κοινή συνισταμένη στο σύνολο των βουλευτών. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική, πράγματι έχει το χαρακτήρα του και υιοθετεί τον αρνητισμό. Αυτό πράττει ο κύριος Κατρούγκαλος με το λόγο του. Ωστόσο όμως εκείνο το οποίο θέλω και να κλείσουμε και αισιόδοξα είναι το μισθολογικό κόστος. Ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τη Θράκη, το οποίο μέχρι το 2019, πριν εκλεγεί η σημερινή κυβέρνηση, ήταν θνησιγενές. Ήταν η καταβολή του μισθολογικού κόστους του 12% στις δικαιούχες επιχειρήσεις. Γιατί όμως? Γιατί είχαν σεβασμό στον νόμο περί της εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Μάλιστα δε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μισθολογικό κόστος, το οποίο είχε υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις, το κατήργησε το 2016. Και σήμερα η κυβέρνηση, και μάλιστα με επισπεύδουσα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και με τη βοήθεια όλων μας, φτάσαμε στο σημείο να γίνει νόμος αυτό το πάγιο αίτημα, να υπερψηφιστεί, να εκδοθούν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και ήδη οδεύουμε προς την εκτίμηση. Κύριε Βουλευτά, προφανώς και αυτή η υπόθεση μπήκε σε μία πορεία. Μπήκε το νερό στα βλάκια, όπως μας είπαν πάρα πολλοί άλλοι συναδελφοί σας, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο Δελτίο Ειδήσεων με αφορμή τη διακομματική. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το 12% δεν θα λύσει ούτε την ανάπτυξη της Θράκης, ούτε προφανώς θα εστιάσουμε μόνο στο 12%. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι ένα σημαντικό βήμα το 12%, αλλά αυτό δεν λύνει ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα της Θράκης. Το λέω αυτό γιατί πολλοί συνάδελφοί σας εκεί εστίασαν στους καπνοπαραγωγούς που λύθηκε το ζήτημα και στο 12%. Δεν περιμένουμε το πόρισμα να έχει μόνο αυτά τα θέματα μέσα. Κυρία Μπατσχάκη, το 12% το οποίο είχε σταματήσει να καταβάλλεται ήταν περίπου πάνω από 200 εκατομμύρια. Αυτά όμως, αυτά τα 200 εκατομμύρια, με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έκανε η παρούσα Διακομματική Επιτροπή και τα μέλη που είμαστε και συμμετέχουμε, αλλά και η ίδια η πρόεδρος και φυσικά πάνω από όλα η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή έστω και ταμιακά έρχονται στη Θράκη. Δηλαδή έχουμε τον γνωστό συμψηφισμό. Δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Καθόλου δεν το υποβαθμίζουμε. Ίσα-ίσα. Αντιθέτως, κύριε Βουλευτά, κανείς δεν το υποβαθμίζει αυτό το ζήτημα. Απλά λέω ότι δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Πάντως, εκείνο το οποίο κλείνοντας, επειδή όλοι μας αντιλαμβανόμαστε και για την οικονομία του χρόνου, εκείνο το οποίο θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πρωτόγνωρο, θα είναι καινοτόμο, θα είναι ελπιδοφόρο για την πρόοδο και για την ανάπτυξη της Θράκης και πιστεύω αυτή η Διακομματική Επιτροπή θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, διότι έσκυψαν κόμματα, υπουργεία, αρχές, φορείς, πρόσωπα, οι Έλληνες οι απανταχού, θρακιώτες και όχι μόνο, πάνω από τη Θράκη, πρότειναν, συσκέφτηκαν και πιστεύω να υιοθετηθούν οι καινοτόμες και θα γίνει για μας ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο πλεονέκτημα το χαρακτηρίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα αποδοτικό για όλη τη Θράκη και πραγματικά για μας είναι καταρχάς τιμή και κατά δεύτερον σημαίνει πρόοδος. Βεβαίως είναι τιμή για μας τους Θρακιώτες το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει τη σημασία, την αξία αυτής της περιοχής με τα προβλήματά της και με τις δυσκολίες της και αυτό από μόνο του λέει πολλά, κύριε Βουλευτά. Το θέμα είναι να δούμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Λοιπόν, πολλά περισσότερα θα έχουμε να πούμε μετά τις 23 του μηνός, χειροπιαστά πλέον αποτελέσματα για μας τους Θρακιώτες, με τη δική σας την βοήθεια, κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, κύριε Δημοσχάκη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ.
Φεύγουμε από την διακομματική. Πάμε τώρα σε άλλα ζητήματα που αφορούν στην περιφέρειά μας. Για ακόμα μία φορά, ένας περιφερειακός σύμβολος που ανεξαρτοποιήθηκε από την παράταξη του κύριου Τοψίδη, από την περιφερειακή σύνθεση, δίνει τα χέρια με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Ο λόγος αυτή τη φορά για την ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλο της Θάσου, την κυρία Μαρία Πολυμέρου, που σύμφωνα με δελτίο τύπου της περιφέρειας, συμφώνησε να συνεργαστεί με τον κύριο περιφερειάρχη. Συνάντηση με την ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλο Θάσου, κυρία Μαρία Πολυμέρου, υγειο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριος Χρήστος Μέτιος, στο γραφείο του στην Κομωτινή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα της Θάσου και ευρύτερα της περιφέρειας και επιβεβαιώθηκε από κοινού η σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο περιφερειάρχης και η κυρία Πολυμέρου συμφώνησαν να συνεργαστούν για τα θέματα της περιφέρειας. Αμέσως μετά από αυτή τη συνάντηση, η περιφερειακή σύνθεση με επικεφαλής τον Χριστόλαιο Τοψίδη έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Την ώρα που πολλές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες της περιφέρειάς μας ζητούν στηρίξη και αναμένουν ενέργειες από τον Περιφερειάρχη για την υποστήριξη αιτημάτων τους, ο Χρήστος Μέτιος αδιαφορεί πλήρως και ασχολείται μόνο με τα δικά του. Ανεβάζει αναμενόμενες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτή τη φορά στο κάδρο βρίσκεται η Μαρία Πολυμέρου σε μια εικόνα που δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση. Ο Χρήστος Μέτιος, αδυνατώντας να πείσει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν αφού δεν έχει κανένα όραμα, συνεχίζει να επιδίδεται σε συνεργασίες με άτομα που ανήκαν σε άλλους αυτοδιοικητικούς πολιτικούς. Χώρους. Βέβαια, ούτε εμείς αλλά κυρίως ούτε ο κόσμος ξεχνάμε τις απόψεις που διατύπωνε για τον Περιφερειάρχη Μαρία Πολυμέρου, όπως και για άλλα στελέχη της διοίκησης, όπως για παράδειγμα τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού. Ας κάνει ένα μικρό κόπο να εξηγήσει στους κατοίκους της Θάσου τι ήταν αυτό που την έπεισε πλέον, ότι ο Χρήστος Μέτιος ενδιαφέρεται για το νησί, ενώ όλοι ξέρουν ότι συμβαίνει το αντίθετο. Και εν συνεχεία, ας λάβει θέση φωτογράφηση στο γραφείο του. Δεν θα το κάνει φυσικά, διότι γνωρίζει πολύ καλά την άποψη των Θασίων για τη διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και γιατί το θάρρος της φτάνει μέχρι το γραφείο του Περιφερειάρχη και τη σύναψη συνεργασίας. Τώρα, εάν η συνεργασία μετατραπεί σε εργασιακή σχέση, τότε δεν ξέρουμε τι θα σκαρφιστεί. Εδώ θα είμαστε όμως και θα το δούμε. Τώρα, ελάτε να σταθούμε στα όσα γνωστοποιεί μέσα από ανακοίνωση, μέσα από δελτίο τύπου η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο και συγκεκριμένα ένα κείμενο το οποίο υπογράφει ο συντονιστής, ο κύριος Σπύρος Ζέδογλου, σε σχέση με την αναζωογόνηση της υπαίθρου στον Εύρο, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για μια ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλά περισσότερα θα μας πει αμέσως τώρα ο κύριος Ζέδογλου, τον οποίο έχουμε τη χαρά απόψε να τον φιλοξενούμε. Κύριε συντονιστά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπατσκάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε συντονιστά, να σας ρωτήσω κάτι πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Ποια ήταν η δική σας ανάγκη για να μιλήσετε για την αναγκαιότητα για μια ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη στον Εύρο? Τι είναι αυτό που σας έδωσε το κίνητρο να γράψετε το συγκεκριμένο κείμενο? Προφανώς όχι τυχαία από ό,τι καταλαβαίνω. Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Είναι μια παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο. Μετά από τις συζητήσεις τις οποίες έχουμε κάνει εμείς στην Ομαρχιακή Επιτροπή για την ανάγκη της εκπόνησης ενός τοπικού σχεδίου ανάπτυξης και που εκεί θα καταθέσουν τις προτάσεις τους οι θεματικές ομάδες εργασίας τις οποίες έχουμε, και επειδή είναι πλέον νομίζω απαραίτητο μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας και στη χώρα μας να επαναφέρουμε την πολιτική στο προσκήνιο, να αφήσουμε την επικοινωνία στην άκρη. Η επικοινωνία είναι για να επικοινωνούμε την πολιτική και όχι να αντικαθιστούμε την πολιτική με την επικοινωνία. Ο Εύρος εκπέμπει σως, η Θράκη εκπέμπει σως. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, πρέπει να το ξανασκεφτούν. Καλά, χρόνια τώρα η Θράκη και ο Εύρος εκπέμπουν σως, κύριε συντονιστά. Γι' αυτό και περιμένουμε και το πόρισμα της διακομματικής για να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, που θα μιλούν με συγκεκριμένες προτάσεις στα κείμενα της διακομματικής για την ανάπτυξη της Θράκης και του Εύρου. Συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενή τομέα, λοιπόν. Λοιπόν, επειδή το πόρισμα της διακομματικής επιτροπής πιθανότερο να είναι δύο πορίσματα, γιατί έχουμε διαφορετικές πολιτικές με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι προφανές. Πιθανόν να είναι ενιαίο, πιθανόν λέω, αυτό που αφορά το θεσμικό κομμάτι. Αν είναι ξεχωριστά μπορεί εκείνο να είναι ενιαίο. Αλλά όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι, η Διακομματική Επιτροπή δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να δώσει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη, όπως η πρόταση Κατρούγκαλου που φαντάζομαι θα είναι και στο πόρισμα για να ξεκινήσει η εφαρμογή του 5G από τη Θράκη πιλωτικά. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια εκκίνηση από εδώ.
Αλλά όσον αφορά αυτό το κομμάτι της αναζωογόνησης της Υπαίθρου, είναι όρος πλέον επιβίωσης, εάν θέλουμε η ενδοχώρα του νομού να έχει πληθυσμό. Και αν θέλουμε να θωρακίσουμε τον Εύρο, όπως πολλοί εμφανίζονται να το λένε αυτό και κάποιοι πατριδοκάπηλοι να πουλάνε πατριωτισμό, ενώ οι αποφάσεις τους είναι εντελώς διαφορετικές, θα πρέπει να ανοίξουμε ένα δημόσιο διάλογο για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Εμείς ως πολιτικό κόμμα στον Εύρο. Επειδή σε αυτές τις συζητήσεις συνήθως περιοριζόμαστε στο τι δεν κάνουμε καλά, στο τι δεν κάναμε καλά, εγώ λέω να τα προσπεράσουμε όλα αυτά και να πάω στο διατάφτα. Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν για την αναζωογόνηση της Υπαίθρου στον Εύρο? Υποθέτω ότι έχετε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και λύσεις, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Προφανώς και μπορούμε εδώ μέχρι να συζητήσουμε και 5 ώρες για αυτό το θέμα. Προφανώς όμως δεν έχουμε τόσο χρόνο και πρέπει αυτά να τα συμπτύξουμε και να τα πούμε λίγο. Σε 5-6 λεπτά. Λέγοντας ότι η αναζωογόνηση της Υπαίθρου για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή εδώ η περιοχή, θα πρέπει να στηρίξουμε την αγροτική οικονομία. Η Υπαίθρος είναι συνυφασμένη με την αγροτική οικονομία. Δεν έχουμε άλλες δυνατότητες στην Υπαίθρο. Άρα η αναζωογόνηση αυτή θα πρέπει να περάσει μέσα από ένα σχέδιο, ένα νέο σχέδιο, ένα νέο μοντέλο αγροτικής οικονομίας, το οποίο θα λύνει και το δημογραφικό πρόβλημα, το αγροτικό, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε γυρασμένο πληθυσμό σε αγρότες. Αυτό πρέπει να υπάρχει, όπως σας είπα, ένα σχέδιο και θα σας πω ενδεικτικά κάτι. Θα πρέπει να υπάρξει, να γίνουν σχολές αγροτών, οι οποίες θα εκπαιδεύουν τους αγρότες, θα τους δίνουν πτυχίο, γιατί καθ' όλα συμπαθέστατος ο κλάδος των κομβωτών, έτσι, θα πρέπει να πάει σχολή, θα πρέπει να κάνει πρακτική εξάσκηση για να μπορέσει να πάρει άδεια λειτουργίας. Και ένας αγρότης ο οποίος διαχειρίζεται τρόφιμα, διαχειρίζεται φυτοφάρμακα, πρέπει να έχει μια συνεργασία και να αποκτήσει και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει όχι μόνο να παράξει αλλά να διαθέσει και το προϊόν. Αυτό θα πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε και να τον στηρίξουμε με σχολή η οποία θα του δίνει ένα πτυχίο. Μάλιστα. Και όταν θα γίνεται το πριν πρώτης εγκατάστασης, να παίρνει ο αγρότης αυτός ο νέος, ο οποίος θα έχει το πτυχίο, περισσότερα χρήματα από ό,τι του δίνουν τώρα, και αυτά να διπλασιάζονται όταν αυτοί θα κάνουν ομάδα παραγωγών, που θα σημαίνει μείωση του κόστους παραγωγής, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει βιώσιμη αγροτική οικονομία. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με ένα σχέδιο που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες της δικής μας εδώ της περιοχής, τις εδαφολογικές αλλά και τις ιστορικές. Και αναφέρομαι ιστορικά ότι είχαμε προϊόντα τα οποία είχαν συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της περιοχής του Εύρου. Όλο θα αναφερθώ ενδεικτικά στο πεπόνι του Τυχερού, όπου εκεί γίνεται μια προσπάθεια από τη Θεογένεια Γκινσέπ για να γίνει πόρτο προϊόν. Μια σοβαρή προσπάθεια, βεβαίως. Είναι άλλες καλλιέργειες, όπως η κάραβη, την οποία την έχουμε μελετήσει και είναι στο 98% των εδαφών του Εύρου, μπορεί να ευδοκιμήσει και μπορεί να δώσει πολλά παράγωγα. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν όχι από προσπάθειες μεμονωμένες, αλλά από ένα σχεδιασμό ο οποίος θα έχει την κεντρική διοίκηση, την περιφέρεια και τους δήμους. Εκεί έρχεται και κολλάει το νέο μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο εμείς το έχουμε προτείνει και το έχετε παρακολουθήσει και το έχετε αναδείξει αυτό για τις φέρες με το Τυχερό, όπου εκεί προτείνουμε, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αναγνωριστεί κάποια στιγμή, εύχομαι όμως να μην γίνει πολύ αργά, και έχουμε υποστεί πολύ περισσότερες ζημιές από αυτές που έχουμε ήδη δεχτεί. Μάλιστα. Εκεί μιλάμε για ένα πιλωτικό αγροτικό δήμο, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι ο πρόδρομος και άλλων αγροτικών δήμων στη χώρα, οι οποίοι οι δήμοι αυτοί θα έχουν δυνατότητες να παρεβαίνουν στην τοπική ανάπτυξη. Και λέω να έχουν τις δυνατότητες με εργαλεία τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ένας δήμος ο οποίος έχει αυτές τις δυνατότητες που έχουν οι φέρες με το Τυχερό, 120.000 στρέμματα, άρα η νότια κοιλάδα του Εύρου, θα πρέπει να έχει δυνατότητες να έχει μια δημοτική επιχείρηση ανάπτυξη αγροτικού χώρου. Τα λέω, προσπαθώ να τα πω
Ξέρω. Αυτά που πολύ γρήγορα, γι' αυτό και σε επικεφαλίδες τα αναφέρουμε σήμερα, κύριε συντονιστά. Ναι, ακριβώς. Άρα έχουμε να βρούμε ποια είναι η στόχευσή μας, να βρούμε να τα εργαλεία με τα οποία μαζί. Να τα κάνουμε. Προφανώς πρέπει να συζητήσουμε σε αυτό όλοι μαζί και να καταθέσει ο καθένας το δικό του το σχέδιο και να τα συνθέσουμε, εάν υπάρχουν και άλλες προτάσεις οι οποίες είναι εφικτά πραγματοποιήσιμες. Έτσι, γιατί το να κάνουμε κάποιες προτάσεις, μπορούσα να πω εγώ, ας πούμε, να κάνουμε όπως είχαν λεχθεί. Από οράματα και μεγαλόπνοα σχέδια έχουν χορτάσει οι ευρύτες. Ας πάμε στην πραγματικότητα και ρεαλισμό. Τα οράματα πρέπει να υπάρχουν. Πολιτική χωρίς όραμα δεν γίνεται, κύριε Δεξάκη. Ναι, να είναι βιώσιμα τα οράματα και υλοποιήσιμα, κύριε Δεδογλού. Ακριβώς. Ναι. Αλλά να υπάρχει και αυτό που είναι η πολιτική, η τέχνη του εφικτού. Λοιπόν. Δηλαδή να δούμε τι μπορεί. Άρα εδώ εμείς αυτό θα το εξειδικεύσουμε και σε συγκεκριμένο. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει στη Σαμοθράκη, η οποία έχει κάποια πλεονεκτήματα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πράσινο μάλιστα. νησί. Και να παράγει ενέργεια και τα λοιπά και να τουριστικά, συνέδρια οικολογικά κλπ. Θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι το κέντρο της γεωπολιτικής μας θέσης και θα πρέπει εκεί με το λιμάνι να μάθει όλη η Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε ότι την κάθε περιοχή και τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, κύριε Δέδογλου. Ξεχωριστά. Οριστιάζαμε το Δημότυχο και λέμε, ας πούμε, ότι οι μικρές, οι πόλεις και τα μεγάλα τα χωριά. Γιατί αν θα είμαστε ρεαλιστές, αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι δύσκολο να αναστήσουμε κάποια χωριά τα οποία έκλεισαν τον ιστορικό του κύκλο και είναι πλέον ανοιχτά γεροκομεία. Λοιπόν, έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε σαν ένα πολιτικό κόμμα που είμαστε και όχι ως ένας οργανισμός που μεταφέρει απλά τις αποφάσεις του κέντρου προς τα δω. Σαν πολιτικό κόμμα παράγουμε και θα παράξουμε πολιτική. Κύριε Δεδόγλου, κύριε συντονιστά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τώρα, κριτική στη διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξαπέλυσε η Περιφερειακή Αρχή με επικεφαλή στον κύριο Τοψίδη, παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Καλεί τη διοίκηση του κυρίου Μέτιου να στηρίξει επιτέλους ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, με αφορμή βεβαίως και τα όσα έγιναν από την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων. Διαβάσαμε δελτίο τύπου της Περιφέρειας, από το οποίο πληροφορηθήκαμε ότι ο Περιφερειάρχης κύριος Χρήστος Μέτιος συμμετείχε σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κινητοποίησης που διοργάνωσαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Κομωτινής και τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Αναλογιστήκαμε ότι αν η κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί κάπου αλλού, ο Περιφερειάρχης δεν θα έμπαινε στη βάσανο της συμμετοχής στη συνάντηση αυτής. Διαπιστώσαμε βέβαια ότι κακώς το δελτίο τύπου αναφέρεται σε συνάντηση με τους Αγροτικούς Συλλόγους, καθώς στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι διοργάνωσαν την κινητοποίηση και με τους οποίους συναντήθηκε και συσκέφθηκε ο Περιφερειάρχης δεν ήταν οι Αγροτικοί Σύλλογοι αλλά οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας. Αναρωτιόμαστε αν έγινε καταληπτή η διαφορά. Με δέος επίσης διαπιστώσαμε από το δελτίο τύπου ότι ο κύριος Μέτιος και τα άλλα στελέχη της διοίκησής του που παρακάθισαν στη σύσκεψη μάλλον δεν κατανόησαν τα θέματα που τους έθεσαν οι κτηνοτρόφοι και γι' αυτό ο κύριος Μέτιος προέτρεψε τους κτηνοτρόφους να συγκεκριμενοποιήσουν και να καταγράψουν τα αιτήματά τους προκειμένου ο ίδιος να τα μεταφέρει στην ηγεσία του Υπουργείου. Είναι προφανές ότι δυστυχώς ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν τα κατανόησαν ώστε να είναι σε θέση να τα καταγράψουν. Μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση και επειδή η κατάσταση είναι σοβαρότερη από ό,τι μπορεί να αντιληφθεί ο κύριος Μέτιος και η διοίκησή του, τον καλούμε να συγκαλέσει άμεσα το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέματα τα ζητήματα που έθεσαν οι κτηνοτρόφοι και έμφαση στην κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων, όπως αυτές επηρεάζονται από την κατανομή των βοσκοτόπων. Αυτό που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, καθώς και το θέμα που αφορά στην απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από τους νέους γεωργούς της περιφέρειάς μας λόγω της παρατεταμένης αδράνειας του Περιφερειάρχη, παρά την ενημέρωση που του παρήχαμε δημόσια. Εξυπακούεται πως είναι αναγκαία η συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων στη συνεδρίαση. Σε πολιτική συζήτηση θα επιστρέψουμε και σε όλα αυτά που αυτό το χρονικό διάστημα μας απασχολούν σε σχέση με τις εκλογές στο Κινάλ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Στέλιο Παναγούτσο για να ακούσουμε και τη δική του άποψη για το πώς και ο ίδιος βλέπει αυτήν την εσωκομματική διαδικασία να τρέχει. Η 5 του Δεκέμβρη είναι πάρα πολύ κοντά και οι 6 υποψήφοι πλέον έχουν ανεβάσει ταχύτητες γιατί ο χρόνος περνά και σε λίγο χρονικό διάστημα θα ξέρουμε και ποιος θα ηγείται τελικά αυτού του κόμματος. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Στέλιος Παναγούτσος από το Κινάλ του Εύρου. Κύριε Παναγούτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπασκάλη.
Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την ανάδειξη Προέδρου στην ηγεσία του Κινάλ. 6 υποψήφοι. Να ακούσω ένα σχόλιο σας για το πόσο είστε ικανοποιημένοι από αυτήν τη διαδρομή και των 6 προσώπων που κατεβαίνουν στις εκλογές του Κινάλ, κύριε Παναγούτσο. Ναι, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί εντάξει είναι 6 παρουσίες αξιοπρεπείς που διεκδικούν την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία για το Κίνημα Αλλαγής αυτή η εκλογή και είναι ευκαιρία γιατί είναι τέτοιο το timing. Ξέρετε ότι σε όλη την Ευρώπη τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα παίρνουν τα πάνω τους και αυτό είναι λογικό γιατί ζούμε σε μια εποχή πανδημίας όπου τα σοσιαλδημοκρατικά ιδεώδη είναι επίκαιρα. Ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ακόμα και οι νεοφιλελεύθεροι ηγέτες πήραν σοσιαλδημοκρατικά μέτρα. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ένα κράτος δικαίου όπως είναι τα κρατικά συστήματα υγείας, όπως είναι τα κρατικά συστήματα πρόνοιας. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε για προσωρινά έστω το Μάστρι, όπως ξέρετε. Επομένως, έχουμε μια περίοδο που οι σοσιαλδημοκρατικές ιδέες είναι επίκαιρες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για το Κίνημα Αλλαγής να αναδειχθεί στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ελλάδας, που δεν υπάρχει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το εκφράσει ούτως ή άλλως, άρα το θεωρεί πολύ δεξιές στις σοσιαλδημοκρατικές ιδέες. Μάλιστα. Κύριε Παναγκούτσο, το μεγάλο στοίχημα σε πρώτη φάση του Κινάλ είναι η συμμετοχή του κόσμου, η μαζική συμμετοχή στις κάλπες σε λίγες ημέρες και δεύτερον, λέω σε πρώτη φάση, για τις επόμενες φάσεις έχει πολλά στοιχήματα μπροστά του το Κινάλ να αντιμετωπίσει και να λύσει και να κερδίσει ενδεχομένως. Σε δεύτερο λοιπόν επίπεδο πρέπει να δει τι γίνεται και με την ενότητα. Το έχουμε πει και άλλη φορά, η Φόφη Γεννηματά μπορεί να μην κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά του Κινάλ εκεί που θα επιθυμούσατε ενδεχομένως, αλλά σίγουρα κατάφερε να κρατήσει ενωμένο το κόμμα. Θεωρείτε λοιπόν ότι την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης το Κινάλ θα κρατηθεί ενωμένο? Ναι, πιστεύω ότι και οι 6 μέχρι τώρα με την στάση τους έχουν πείσει ότι θα μείνουν ενωμένοι στο Κίνημα Αλλαγής ασχέτως αρχηγού. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το ζητούμενο από όλους μας, να αναγνωρίσουμε τον όποιον βγει την επόμενη μέρα, διότι το ξαναλέω, η χώρα έχει ανάγκη από ένα μεγάλο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Άλλωστε η χώρα έχει ανάγκη και από αντιπολίτευση, έτσι. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή εξωματική αντιπολίτευση, που κάνει μια, εγώ όπως την λέω, απελπισμένη αντιπολίτευση, μέχρι που χαϊδεύει και αυτιά ανεμβολίας. Και αυτό μου τη δίνει εντελώς. Όπως ξέρετε προσωπικά έχω ένα θέμα με τον κορονοϊό. Λοιπόν, επομένως θεωρώ ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι αυτοκτονία για το Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Παραγκούτσο, επειδή μίλησατε πριν από λίγο περί έκφρασης σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, εχθές φιλοξενήσαμε τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, λέγοντάς μας ο ίδιος φανερά ότι τάσεται στο πλάι και υποστηρίζει την υποψηφιότητα Παπανδρέου, μας είπε ότι είναι και ο μόνος που μπορεί αυτή τη στιγμή να εκφράσει επί της ουσίας τον όρο σοσιαλδημοκρατία στη χώρα μας. Εσείς έχετε την ίδια άποψη και το ερώτημα είναι ευθέως προς εσάς. Στηρίζετε κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο από τα 6 πρόσωπα που διεκδικούν την ηγεσία του Κινάλ? Ναι, κοιτάξτε, στις προηγούμενες εκλογές, όντας μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής στον Εύρο, δεν είχα πάρει θέση για λόγους ηθικής τάξης. Φέτος θα πάρω μέρος και μετά από μεγάλη σκέψη, να πω την αλήθεια, αποφάσισα πράγματι να υποστηρίξω και εγώ τον Γιώργο τον Παπανδρέου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας προοδευτικός άνθρωπος με προοδευτικές ιδέες, έκανε σαφώς προοδευτικές, ακολούθησε προοδευτικές πολιτικές σε μια περίοδο που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τη χώρα. Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στις ιδέες μου και αυτό και αποδείχθηκε βέβαια και στο Κίνημα Αλλαγής όταν συμμετείχαμε όλοι μαζί, εμείς σαν Ανανοτική Αριστερά, εκείνος σαν Κίνημα Δημοκρατιών Σοσιαλιστών, όπου
Συνήθως ψηφίζαμε μαζί και είχαμε παρόμοιες απόψεις για την πορεία του κινήματος αλλαγής. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Παπανδρέου προφανώς και άλλαξε το σκηνικό στο Κινάλ, προφανώς και πυροδότησε εξελίξεις και πολλές συζητήσεις και μια κινητικότητα, το βλέπουμε αυτό. Από την άλλη όμως υπάρχουν και εκείνες οι φωνές, κύριε Παναγούτσο, που λέει τώρα τον δοκιμάσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον είδαμε πως ήταν σαν πρωθυπουργός, τι άλλο έχει να μας δώσει, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, σας είπα καταρχήν όσον αφορά το ιδεολογικό προφίλ, έτσι, ότι περίπου τα ίδια, τα ίδια πιστεύουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε όμως, έτσι, ότι η υποψηφιότητά του ανατάραξε τα νερά. Επομένως πιστεύω ότι και πρακτικά η υποψηφιότητα αλλά και η ενδεχόμενη προεδρία του στο κίνημα αλλαγής θα φέρει κόσμο ο οποίος είχε αποσυρθεί να συμμετέχει στα κοινά, θα φέρει κόσμο και από άλλα κόμματα. Μάλιστα. Κατά την άποψή μου. Και τέλος πάντων πιστεύω ότι από όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι είναι όλοι αξιοπρεπείς και όλοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο κίνημα αλλαγής, αυτός θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερο όσον αφορά τα ποσοστά, νομίζω ότι είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Ωστόσο όμως ο debate δεν θα πάει, κύριε Παναγούτσο. Εγώ θα ήθελα να τους δω και τους 6 υποψήφιους, όχι μόνο τους 5. Λοιπόν, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν θα πάει. Και δεν καταλαβαίνουμε και το λόγο επί της ουσίας. Δηλαδή, πραγματικά, είναι από εκείνους τους πολιτικούς που πάντα έλεγε ότι πρέπει να συζητάμε, να καθόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Δεν θα είναι ωραία εικόνα που δεν θα τον δούμε και δεν θα τον ακούσουμε. Σε αυτό δεν έχω να σας απαντήσω κάτι. Και θα τον ακούσουμε στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο το απόγευμα, έτσι να τα λέμε. Ναι, αυτό το έμαθα και εγώ. Ναι. Θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο. Το Σάββατο 7 η ώρα σε γνωστό ξενοδοχείο τη πόλη θα μιλήσει και θα ξεδιπλώσει και θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το κοινά. Λοιπόν, μένουμε στα όσα μας είπατε, κύριε Παναγούτσο. Έτσι κι αλλιώς κοντός ψαλμός αλληλούια. Έτσι σε λίγες μέρες θα φανεί τελικά τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα σταθούμε τώρα και σε όσα υπόθηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα από την πλευρά της παράταξης του κ. Κώστα Κατσιμίγα σε σχέση με τον αναπτυξιακό οργανισμό. Ερώτηση για την τύχη του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκανε στην τελευταία συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Χρήστος Χατζιπέμου, ρωτώντας τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Χρήστο Μέτιο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύστασή του, καθώς υπενθυμίζεται ότι η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του κ. Κώστα Κατσιμίγα έχει ταχθεί υπέρ αυτής της διαδικασίας του συγκεκριμένου μηχανισμού. Υπενθυμίζεται επίσης ότι από τον προηγούμενο Μάρτιο ο κ. Μέτιο έλεγε πως όντως έχουν γίνει τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και πως σύντομα θα υπάρχουν νέες ανακοινώσεις. Πέρασαν όμως 8 μήνες και όπως λέει ο κύριος Χατζιπέμου, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Μάλιστα, ο κύριος Μέτιος τον Μάρτιο του 2021 έλεγε ότι ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και συγκεκριμένα βήματα για να προχωρήσει το έργο. Έχει προχωρήσει η διαδικασία, πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι. Για τον αναπτυξιακό οργανισμό, η παράταξή μας είχε υποβάλει και σχετική επερώτηση προτείνοντας τη δημιουργία του και μάλιστα ο κύριος Περιφερειάρχης ο ίδιος είχε πει ότι ναι, θα προχωρήσουμε στη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού. Βρέθηκε δε ένας πρώην σύμβουλος του Τατούλη κάποια στιγμή, υποτίθεται ότι γνώριζε το know-how για να μας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Έτσι τον Απρίλιο, ενώ του ανατέθηκε το να κάνει κάποια μελέτη και να προχωρήσει σε ένα καταστατικό αναπτυξιακού οργανισμού, σαν αυτό που ο Δήμος Κομωτινής από μόνος του με τις δικές του υπηρεσίες έκανε. Ποτέ δεν παρέδωσε τίποτα λοιπόν ο κύριος Σαλάκης, αν θυμάμαι καλά, Βασίλειος Σαλάκης, κάπως έτσι πρέπει να λεγόταν. Και φτάσαμε λοιπόν πριν από 2 μέρες, όπου δημοσιεύθηκε στο Διάβια μια διμερής δήλωση λύσης σύμβασης ανάμεσα στον κύριο Περιφερειάρχη και αυτόν τον σύμβουλο, τον κύριο Σαλάκη, Σαλάκο, γιατί δεν ολοκληρώθηκε τίποτα. Επιτρέπετε, κύριε Χατζιπέμου, να το διευκρινίσω. Σας διακόπτω λίγο. Και δεν θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα ξέρει τουλάχιστον ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης πριν αρχίσει να αναφέρεται στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Με αυτή η λύση είναι που θα επιταχύνει τα πράγματα στη συνέχεια. Προσέξτε. Ήταν δηλαδή. Αφήστε με ένα λεπτό, μια που σας διακόψα. Αφήστε με ένα λεπτό. Ναι, παρακαλώ.
Ο κύριος ο συγκεκριμένος δεν ξέρω αν είχε, αν είχε συνεργαστεί με τον κύριο Τατούλη. Υπήρχε μια σχέση, ήταν κοντά στα θέματα αυτά στο Υπουργείο. Του έγινε μια πολιτοσκόπηση να μας υποβάλει ένα σχέδιο, υπέβαλε ένα σχέδιο. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία μέσα, αλλά δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από το σύνολο. Και γι' αυτό οδηγηθεί, επειδή δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε στο ύψος του ποσού που δικαιούταν, τελικά οδηγηθήκαμε στην λύση της σύμβασης αυτής. Λοιπόν, τώρα μπορούν να προχωρήσουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε για το ίδιο θέμα, όταν γίνεται μια ανάθεση για ένα θέμα, δεν μπορούμε για το ίδιο ακριβώς θέμα να κάνουμε άλλη ανάθεση. Λοιπόν, υπήρχε ένα πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Επειδή, σας λέω και πάλι, δεν ήταν, επαναλαμβάνω, είχε επαφές με το Υπουργείο, επελέγει αυτό, σε αυτό θεωρήσαμε ότι είχε μια εμπειρία, να μας υποβάλει ένα σχέδιο, υπέβαλε ένα σχέδιο, υπάρχουν μέσα πολύ καλές ιδέες, αλλά κάπου, επαναλαμβάνω, δεν αποδόθηκε όλο αυτό που ελπίζαμε ότι θα μας αποδώσει, δεν έγινε. Εκεί στη διαπραγμάτευση δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και τελικά λύθηκε η σύμβαση. Άρα τώρα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Με καταλάβατε τι θέλω να πω. Αυτό λοιπόν το θεωρώ θετικό. Λοιπόν, αυτό έγινε χθες. Εντάξει, δεν μπορώ σε κάθε τι που υπογράφω να ενημερώνω τους πάντες. Με καταλαβαίνετε. Και μην γελάτε, σας παρακαλώ. Εγώ είμαι ειλικρινής. Ειλικρινής σε αυτά που σας εξηγώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.